Σέπολο έλξης για Ρώσους ολιγάρχες, επιφανείς επαγγελματίες και καλλιτέχνες εξελίσσονται τα κατεχόμενα. Ρώσικα μέσα ενημέρωσης, ταξιδιωτικοί πράκτορες και μεσίτες επιχειρούν να πείσουν πως το ψευδοκράτος είναι ένα ιδανικό μέρος για να ζήσει κάποιος Ρώσος που θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα του μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται ραγδαία αύξηση των δημοσιευμάτων, αναρτήσεων και διαφημίσεων στη Ρωσία για επενδύσεις και εξασφάλιση λεγόμενης άδειας παραμονής στα κατεχόμενα. Η YouTuber που βλέπετε δημοσίευσε σήμερα το πρωί αυτό το βίντεο, μέσω του οποίου δίνει αναλυτικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Από την αγορά ακινήτου μέχρι τη μεταφορά χρημάτων στο ψευδοκράτος. Όσο αυτός ο Τουρκοκύπριος πολιτής ζυγματίζει σε Ρώσους αγοραστές τα πιο πολυτελή, όπως λέει, ακίνητα στην Κερινιά. Οι τιμές αρχίζουν από το εξωφρενικά χαμηλό για τα δικά μας δεδομένα ποσό των 60.000 δολαρίων. Δείτε και αυτόν τον Ρώσο πολιτή που δειγματίζει διαμερίσματα σε υποκατασκευή συγκρότημα στο τρίκομα με ουρανοξύστη, πεντάστερο ξενοδοχείο και καζίνο. Όσο για τις τιμές. Κvarsiere studio startuit od 62.900 futov, κvarsiere 1+1 startuit od 93.900, κvarsiere 2+1 startuit od 130.900 и, конечно же, κvarsiere 3+1 startuit od 150.900 futov. Ο αγοραστής καταβάλει προκαταβολή ύψους 30% και αυτόματα λαμβάνει λεγόμενη άδεια παραμονής. Αυτός είναι ο Ρώσος ηθοποιός, επιχειρηματίας και influencer Άρτιον Ριμπάκεν, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του ζει μόνιμα από το καλοκαίρι στα κατεχόμενα. Μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media περιγράφει το ψευδοκράτος ως έναν επίγειο παράδεισο. Ο Ριμπάκεν παραδέχεται μέσα από τις αναρτήσεις του και συνεντεύξεις που έδωσε στο ρωσικό τύπο πως μαζί με τη σύζυγό του εξασφάλισαν λεγόμενη άδεια παραμονής με εγγραφή του σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο στα κατεχόμενα. Αυτός, όπως λέει, είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Μέσα σε αυτή την περιραίουσα το ρωσόφωνο πρόγραμμα του Euronews μεταδίδει τις δηλώσεις Αναστασιάδη περί 2 μέτρων και 2 σταθμών σε σχέση με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη Μόσχα και την Άγκυρα. Νίκος Αναστασιάδης отметил, что после вторжения в Украину резко вырос экспорт из Турции в Россию. По словам президента, Союз накладывает болезненные ограничения на собственную экономику, критикует Кипр за перевозку танкерами российской нефти, но позволяет Турции действовать в своих интересах и относится к ней как к стране-кандидату. Την ίδια ώρα, μυστήριο πέπλο καλύπτει την παραφιλολογία που αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες για απευθείας πτήσεις από ρωσικά αεροδρόμια στο νέο παράνομο αεροδρόμιο Ερτσάν. Παρά τις δεσμεύσεις που έλαβε η κυβέρνηση από το Κρεμλίνο, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν πτήσεις από τη Ρωσία προς τα κατεχόμενα. Η ιστοσελίδα Ισβέστια μεταδίδει πως μια ιδιωτική ρωσική εταιρεία θα πετάξει στο ψευδοκράτος πριν από το τέλος του έτους, χωρίς να διευκρινίζει αν η πτήση θα είναι απευθείας ή μέσω Τουρκίας. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στο γραφείο εξυπηρέτησης που σκοπεύει να ανοίξει τα κατεχόμενα η ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο. Ωστόσο, φιλοξενεί ανώνυμη δήλωση αξιωματούχου της Μόσχας, ο οποίος φέρεται να λέει πως αυτά τα βήματα δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους.